Φιλοξενώ τον Νίκο Λοϊζίδη, είναι πρόεδρος του κλάδου αστυνομικού σώματος ισότητας. Καλό σας μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι υπό τις περιστάσεις. Όσο καλό μπορεί να είναι, κυρία Δανίλ. Πώς είναι οι 12 τραυματίες αστυνομικοί? Θα αρχίσω ανθρώπινα. Και καλά κάνετε. Είναι εκτός κινδύνου, τυχώς. Τυχώς μετά από κάθε επιχείρηση βγάζουμε πτύο για τη μάχη των μαχών. Ποιος τραυματίστηκε, ποιος πέθανε. Νομίζω πλέον τα σώματα ασφάλειας έχουν συνηθίσει σε αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Απλά θέλω να πω και μια μεγάλη στήριξη για την ελευθεροτυπία του τόπου. Δικαίωμα της ενημέρωσης και για άλλους τους υπαλλήλους του συγκροτήματος Δίας, ότι τους στηρίζουμε και είναι συναδελφικά, γιατί και αυτοί εργαζόμενοι. Έχει διαφορά ο εργαζόμενος στο σύμμα με τον εργαζόμενο στα σώματα ασφαλείας. Είμαστε όλοι εργαζόμενοι. Όλοι είμαστε εργαζόμενοι, όλοι κινδυνεύουμε από μια μικρή μερίδα εγκέφαλων, τολμώ να το πω, εγκληματίες από πρόθεση, γιατί αυτά που είδαμε να συμβαίνουν στο ΣΥΓΜΑ δεν ήταν ούτε εμβρασμό, ούτε ήταν προγραμματισμένα, κύριε Λοϊζίδη. Και σας έχω ακούσει να φωνάζετε, επίσης με την ίδια ταραχή, ότι σας έχουν δέσει τα χέρια. Τι εισηγήσετε να γίνει? Για να είναι, εδώ και μήνες προειδοποιήσαμε με επιστολές μας ότι έχουμε φτάσει στις κόκκινες γραμμές. Δεν θυμίσω τα περιπολικά που κάηκα στη Λεμεσό. Δεν θυμίσω τα προηγούμενα επεισόδια στο Κολοκάτσικο στη Λευκοσία. Εμείς λέμε εμπράκτως τι πρέπει να γίνει. Λέμε ότι πρέπει να μας λύσουν τα χέρια, όχι με ευχολογία. Με ποιο τρόπο? Με ποιο τρόπο θέλω να ακούσω. Να μπορέσουν όλοι να αντιληφθούν ότι για να μπορέσει να επιβάλλει απέναντι κουκουλοφόρου, ταραξίε και ταραχοποιά στοιχεία τα οποία παρισπρίζουν σε ειρηνικέ διαδηλώσει. Να τους καθυλώσεις και να τους συλλάβεις και να τους φέρεις ενώπιον της δικαιοσύνης, πρέπει να χρησιμοποιήσεις, λέει ο νομοθέτης, ανάλογη βία. Να. Αυτού του είδους η ανάλογη βία, κάποιοι την έχουν παρεξηγήσει και δει, κάποιοι που θέλουν να δικαιολογήσουν ίσως την ίδρυσή τους ως αρχιδιερεύνησης, και είμαι κάθετο. Το λέω. Ανάλογη βία απέναντι σε ταραχοποιά στοιχεία που κρατούν μολότο, που κρατούν μαχαίρια, που κρατούν πέτρες, που κρατούν πιστόγια, που ρίχνουν φωτοβολίδες, δεν είναι, κυρία Ελία. Πρέπει ένας αστυνομικός, κυρία Δανίλ, ένα αστυνομικό. Στέκεται σε κλάσματα δευτερολεπτού να πάρει αποφάσεις, να μπορεί εκ των υστέρων την επόμενη μέρα που θα περάσουν από το γραφείο του 4 ποινική ανακριτές της αρχής ερεύνησης να δικαιολογηθεί. Εμπράκτος. Με να περάσει από την Επιτροπή Νομικών. Ερμηνεία της λέξης ανάλογη βία ξανά. Ζητούμε υπερμετρή, ζητούμε την ερμηνεία. Και το δεύτερο που θέλουμε να γίνει είναι ότι δεν χρειάζονται να διορίζονται ποινικοί ανακριτές. Πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης από τη στιγμή με μια έκθεση γεγονότων του αρχηγείου μπορεί να δοθεί απαραίτητες εξηγήσεις σε οποιοδήποτε παράπονο αρχή διερεύνησης. Την κατακλείδη, κυρία Δανίλ, το πω και αυτό, δεν υπήρξε ούτε και μία ποινική δίωξη πολίτη, ο οποίος έδωσε ψευδείς πληροφορίες στην αρχή διερεύνησης, υπέρμετρη βία από τους αστυνομικούς. Ούτε και μία. Αυτό είναι καιρός να αλλάξει. Είναι εδώ, ζητάμε όχι μόνο την Επιτροπή Νομικών να ζητήσει εξηγήσεις, αλλά και τον Γενικό Εισαγγελέα. Τι σημαίνει έδωσε ψευδή κατάθεση και μετά δεν τον στείλαμε για ποινική δίωξη? Μάλιστα. Όλα αυτά ταλαιπωρούν τους αστυνομικούς. Δίνουν τα χέρια, τους τραβούν πίσω. Αυτό το πράγμα πίσω το είδετε και με την περίπτωση του Έαντα. Εγώ θα τολμήσω να πω για τον Έαντα. Θα ξέπλυνε το όνομά του χθες. Δαιμονοποιήθηκε και θα μπορούσε να γίνει χρήση του Έαντα χθες βράδυ. Και ουδής δεν θα μιλούσε για υπέρμετρη βία. Ουδής όμως πραγματικά κινδύνευσαν άνθρωποι. Και όλα αυτά τα παλικάρια τα οποία κυκλοφορούν σε φωτογραφικό υλικό και βίντεο, όλα αυτά τα παλικάρια ήταν υποψήφιοι δολοφόνοι χθες βράδυ. Ήταν εν δυνάμει δολοφόνοι. Ήταν εν δυνάμει δολοφόνοι και ο αστυνομικός είναι εκεί να εκτελεί τους νόμους και τα διατάγματα μέσα από τους νόμους και τις αστυνομικές διατάξεις. Εμείς καθυλώσαμε τον Έαντα, γι' αυτόν το φέραμε. Για αυτά τα ταραχοποιητικά στοιχεία, τα οποία προσπαθούν να κάνουν μια κατάσταση σε μια δημοκρατία να είναι έκρηξη. Ευτυχώς άκουσα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν ξέρω τον ακούσατε προηγουμένως. Το μόνο όπλο να επιβληθεί ο νόμος είναι η αστυνομία. Ελπίζω όλοι να καταλάβουν πλέον, να λύσουν τα χέρια της αστυνομίας. Εμείς είμαστε εδώ. Έχουμε ήδη ενημερώσει με επιστολές εδώ και καιρό την Υπουργό και τον Αρχηγό ότι θέλουμε να τους πούμε και άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην πρώτη γραμμή. Γιατί δεν μπορούμε όλα να τα λέμε δημόσια, υπηρεσιακά, με πολλά προβλήματα. Οφείλουν να ενημερωθούν. Γιατί εάν θα υπάρξει αυτονομία στο κράτος, πρώτα απ' όλα να υπάρξει σωστή οργάνωση αστυνομίας. Εμείς είμαστε εκεί, δικαλιστικά, αλλά και άλλος πώς,
να βοηθήσουμε τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας. Βλέποντας χθες τις εικόνες, κύριε Λοϊζίδη, δεν αισθάνθηκα διαφορετικά για τους αστυνομικούς και διαφορετικά για τους συναδέλφους. Σκεφτόμουν ότι όλοι αυτοί περιμένουν, τους περιμένουν κάποιοι στο σπίτι, οι οικογένειές τους. Είδαμε αστυνομικό να τρέχουν τα αίματα από πάνω του και το, προφανώς τον είδε και η οικογένειά του. Είδαμε συναδέλφους να τρέχουν να κρυφτούν. Ακούγαμε εκρήξεις ζωντανά. Τις μετέδιδαν οι συνάδελφοι. Από θαύμα δεν θρυνήσαμε θύματα και δεν είναι γραφική αυτή η έκφραση. Όχι, από θαύμα, αλλά δεν αλλάξει η κατάσταση. Εμείς προειδοποιούσαμε λίγο καιρό. Είμαστε τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα ψέ σας, αλλά σας λέω ότι αύριο με την επίσκεψη Ερντογάν θα ξεχαστούμε να ασχοληθούμε με άλλο θέμα. Να πάμε αλλού. Αφήσουμε πάλι στη μέση αυτά που πρέπει να αλλάξουν. Μετά από ένα μήνα εδώ θα είμαστε. Πρέπει να κυνηγηθούν οι υπαίτιοι της χθεσινής. Δεν θα είμαστε εδώ να μιλάμε για τραυματίες. Είμαστε εδώ να μιλάμε για θύματα. Για θύματα, συναδέλφους και ανθρώπους οι οποίοι πάνε καθημερινά στη δουλειά. Για ποιο λόγο πάνε, για να φέρουν και αυτοί ένα κομμάτι του ψωμί στην οικογένειά τους. Έχουμε και εμείς στους ανθρώπους μας. Έχουμε και εμείς φίλους οικογενειάρχες και αδελφούς και συγγενείς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τον κορονοϊό. Εμείς είμαστε μέρος αυτής της κατάστασης. Όμως οι κουκουλοφόροι και τα ταρχοποιά στοιχεία και οι εγκληματίες δεν έχουν θέση σε αυτό το κράτος. Δώστε μας τα όπλα να μπορέσουμε να τους πάρουμε φυλακή. Μάλιστα. Λύστε μας τα χέρια λοιπόν. Σίγουρα είναι στην κρίση των αστυνομικών την ώρα της κρίσης να αποφασίσουν πώς θα δράσουν. Αυτή είναι στην πρώτη γραμμή και όχι κάποιοι άλλοι που μπορεί να συντονίζουν και να διατάζουν χωρίς να έχουν την πλήρη εικόνα και την ενέργεια εκείνη τη στιγμή του τι συμβαίνει, να εισπράττουν τις προθέσεις, να βλέπουν λίγο πιο μπροστά. Γι' αυτό είστε εκπαιδευμένοι και από εσάς περιμένουμε ασφάλεια. Εμείς σαν κλάδος αστυνομικού σώματος ισότητα βλέπουμε φάσμα της αστυνομίας από τον τελευταίο αστυνομικό της πρώτης γραμμής μέχρι τον αρχηγό μας. Για μας είμαστε όλοι αστυνομία. Για μας ενεργούμε σε μια επιχείρηση καθημερινά, ως τετράωρη βάση, όλοι μαζί σαν ένα σώμα. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε και να εξηγήσουμε ότι εμείς στην πρώτη γραμμή, αστυνομικοί της πρώτης γραμμής γενικά, βλέπουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να μεταφέρουν στην ηγεσία. Έχουμε χάσμα επικοινωνίας. Πρέπει να τους μεταφέρουμε κάποια πράγματα να δουν, να τα επιλύσουν αμέσα. Και στο τέλος της ημέρας, ευθύνη, κυρία Δανίλ, δεν θα βαραίνει μόνο τον αστυνομικό της πρώτης γραμμής και νομίζω ότι το έχετε αντιληφθεί από χθες το βράδυ. Η ευθύνη βαραίνει όλους. Τελικά βαραίνει όλους την πυραμίδα που ονομάζεται αστυνομικό σώμα. Και την πολιτική ηγεσία. Έχετε και πολιτικούς προϊστάμενους. Υπάρχει και πρόεδρος Δημοκρατίας. Υπάρχει υπουργός δικαιοσύνης που εκείνοι καθορίζουν την εξέλιξη. Ακριβώς. Θα βλέπετε ότι από αυτούς θα ξεκινήσει να μας λύσουν τα χέρια για να μπορέσουμε κι εμείς παράγουμε έργο, τόσο ώστε ο φορολογούμενος πολίτης αυτή τη δημοκρατία νιώθει ασφάλεια. Δεν νιώθει ασφαλεία. Τολμώ να το πω. Όχι, δεν νιώθουμε ασφαλεία, κύριε Λοϊζίδη. Τολμώ να το καθόλου. Πω. Έτσι, και σας ακούει και ο συνάδελφος Νέστορας Βασιλείου. Δεν νιώθουμε καθόλου ασφάλεια. Νέστορα, καλώς σου μεσημέρι. Καλώς σου μεσημέρι, Άντρεμα. Αισθάνεσαι ασφάλεια σήμερα? Χθες αισθανόσουν σήμερα? Πριν τα γεγονότα εννοώ πάντα. Να πω, αν πω ότι αισθάνομαι ασφαλής. Θα είσαι ψεύτης. Ναι. Από την άλλη, σίγουρα δεν φοβάμαι. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Σίγουρα δεν φοβάμαι. Δώσαμε πολλές δημοσιογραφικές μάχες, Νέστορα, για να φοβόμαστε. Απλά δεν αισθανόμαστε ασφάλεια πλέον. Ζούμε υπό καθεστώς τρομοκρατίας. Και σαφώς δεν θα περάσει, κύριε Λοϊζίδη. Και η αστυνομία πρέπει να είναι κοντά μας αυτή τη φορά. Και αν είναι να σας λύσουν τα χέρια, είμαστε κι εμείς συμπαραστάτες σας και συνοδοιπόροι. Αυτό που θέλω να πω, καταρχάς χαιρετίζω τον κύριο Νέστορα Βασιλείου και τον θαυμάζω για την υπομονή του χθες το βράδυ, πώς κατάφερε να αντεπεξέλθει μέσα από αυτόν τον κυκαιώνα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για μας, πλήτες αυτού του τόπου, έχουμε ευθύνη για όλους. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, εφαρμόσουμε αυτά που ο ίδιος ο πολίτης μας πληρώνει να κάνουμε, πρέπει να μας λύσουν τα χέρια για αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, βρουν το δρόμο, τους οδηγεί. Και δεν μιλώ για να μην παρεξηγηθώ, κυρία Δανίλη, και να σας αφήσω. Τελευταία φορά θα το πω. Δεν μιλώ για ειρηνικές διαδηλώσεις και για τον καθένα που έχει την άποψή του σαν δημοκρατία. Μιλώ για αυτά τα ταραχοποιά εγκληματικά στοιχεία που παρισφρίζουν κουκουλοφόροι σε αυτές τις διαδηλώσεις. Κύριε Λοϊζίδη, σας ευχαριστούμε.